Παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής μέρας που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Εθνικός με την Σκόντα Ξάνθη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 αμέσως τώρα φάσης από το παιχνίδι αυτό. Εκτελέστηκε το πλάγιο, θα διώξουν όμως η αμυντική της Ξάνθης. Ωραία η παλιά. Ο Μαρτσέλο είναι σε καλή θέση, όμως θα βγει. Θαυμάσει ο Κάντας, θα διώξει. Ο Βρίζας άψογο κοντρόλ και ωραία παλιά για τον Ζήκο. Θαυμάσια παλιά από εκεί για τον Μαλαδένη. Ο Μαλαδένη σε καλή θέση, καθυστερεί όμως και ο Κάντας βγαίνει και μπλοκάρει. Θα κόψει ο Γιώτσας. Η παλιά του για τον Καμίτση, εκείνος για τον Δημόπουλο. Θα παρέμβει εκεί όμως ο Καραγεωργίου. Το σούτ αμέσως από τον Ζιρόγεβιτς. Θαυμάσια επέμβαση από τον Γιωργούση. Επιμένει όμως Εθνικός με τον Γιώτσα που έχει προωθηθεί. Αμέσως ωραία σέντρα στο πίσω δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Τσιφούτη και μεγάλη ευκαιρία καθώς ο Γιωργούση έδιωξε. Πάντα ο αρχηγός του Εθνικού, η θαυμάσια κίνηση από τον Γιώτσα. Αμέσως η παλιά για τον Τσιφούτη. Παίζουν έξω κατά 1-2 οι παίκτες του Εθνικού. Ο Γιώτσας που θα βγάλει την σέντρα σε ένα χώρο που ο Δημόπουλος πιάνει την κεφαλιά. Όμως ο Γιωργούση για μια ακόμα φορά θα διώξει κόρνερ. Με τον Καψίνα αφήνει στον Ζιρόγεβιτς. Η σέντρα του Ζιρόγεβιτς είναι δυνατή. Προσπαθεί ο Καμίτσης, θα γυρίσει την μπάλα και νέα αισθηκτόδης παρέμβαση από τον Γιωργούση που με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελείται το κόρνερ από τον Τσιφούτη με πολύ φάλτσο. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Πόποβιτς που είχε προωθηθεί. Τελικά η μπάλα θα περάσει μακριά από τα δοκάρια του Γιωργούση και χαγιά. Που θα δώσει τον Μαλαδένη. Ο Μαλαδένης θαυμάσια ενέργεια, ο Μαλαδένης ξεφεύγει, κάνει και τον πλασέ, η μπάλα λίγο out. Καλή στιγμή. Η παλιά του Πόποβιτς, έξυπνη η παλιά για τον Καμίτση, ο Καμίτσης που θα κάνει τον κοντρόλ, έρχεται από πίσω, γίνεται το σούτ και μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζιρόγεβιτς για τον Εθνικό. Η κίνηση από τον, τον Ζιρόγεβιτς, θαυμάσια το 1-2, θα μπει ο Ζιρόγεβιτς όμως. Θα διώξουν την μπάλα, ένα μπέρδεμα και την τελευταία στιγμή θα κερδίσει ο Σαμαράς και θα απομακρύνει. Τεγκελίδης. Η κίνηση από τον Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο που θα μπει είναι σε καλή θέση. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Κάντας όμως. Θα δώσει τη λύση για την άμυνα του Εθνικού. Στη συνέχεια έρχεται ο Κορομπόκης να κερδίσει. Θα δώσει αμέσως τον Γιώτσα. Η παλιά του Γιώτσα για τον Τσιφούτη. Ο Τσιφούτης είναι σε θέση βολής όμως δεν μπορεί να πιάσει το πλασέ. Ο Βιλανάκης που θα βγάλει τώρα στον Μαλαδένη. Η παλιά του είναι καλή. Τώρα είναι ο Μαλαδένης. Ο Μαλαδένης που θα μπει με τον Πόποβιτς. Αποτελεσματικός όμως ο λίμπερο του Εθνικού θα παραχωρήσει το κόρνερ. Η κίνηση από τον Τσιφούτη, καλή παλιά από τον Ζιρόγεβιτς. Αμέσως η σέντρα στην καρδιά της άμυνας εκεί που ο Θανάσης Δημόπουλος κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Κορομπόκης η παλιά του για τον Τσιφούτη. Ο Τσιφούτης που έχει τον έλεγχο της μπάλας. Πάντα Τσιφούτης τώρα θα δώσει τον Ζιρόγεβιτς. Εκείνος κάνει το σουτ, δεν ευνηδιάζεται όμως ο Τσακονάκης, θα μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα ο Τσάντζος εκτελεί με πολύ φάλτσο. Προσπάθησε εκεί με το χέρι ο Μαλαδένης και κίτρινη κάρτα στον Μαλαδένη. Αυτά κυρίες και κύριοι έγιναν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Να θυμηθούμε τώρα τις φάσεις και το μοναδικό τέρμα που σημειώθηκε στον αγώνα της Δευτέρας, όπου ο Αθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 1-0, ανοίγοντας την αυλαία της 6ης αγωνιστικής, αλλά ανοίγοντας και την αυλαία των εκπλήξεων της 6ης αγωνιστικής μέρας. Ένας Ολυμπιακός που έπαιξε χωρίς πλάνο, χωρίς σύστημα και ήταν μόνο στην τύχη. Και δεν είχε ούτε την ψυχραιμία να ελέγξει το παιχνίδι. Τα λόγια του Ολλανδού τεχνικού στην πρεμιέρα του στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι αρκετά για να δώσουν την εικόνα που παρουσίασε η ερυθρόλευκη ομάδα στον αγώνα της περασμένης Δευτέρας με τον Αθηναϊκό. Ενός Αθηναϊκού που στάθηκε τυχερός αφού στην πρώτη ουσιαστική επίσκεψή του στα καρέ του Ολυμπιακού πέτυχε τον γκολ με τον Βασίλη Τζαλακώστα και μετά ταμπουρώθηκε στην άμυνά του παίζοντας αντιποδόσφαιρο. Βεβαίως έχουν απολύτως δίκιο μας κατά χρόνια, αλλά εμείς το κερδίζαμε. Πώς να παίξαμε, παίζαμε 10 παίκτες, 1-2, 11 αστέρια που έχει ο Ολυμπιακός και ακόμη 11 που έχει στο πάγκο. Τι θέλετε, είμαστε μικρό σωματείο αλλά με μεγάλο ψυχή και μεγάλο καρδιά. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός δεν ήταν μόνο κακός αλλά και άτυχος. Στο 62 ο Μπατίστα σούταρε out. Δύο λεπτά αργότερα ο Τσαλουχίδης ήταν σε θέση offside με αποτέλεσμα να μην συνεχιστεί η φάση που έφερε τον Αλεξανδρή να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά. Αποκορύφωμα της ατυχίας των Ερυθρολεύκων ήταν η φάση του 80 με τον Ταμπίζα να στέλνει από κοντά την μπάλα στο δοκάρι. Στο 83 ο Αλεξανδρής επιχείρησε να πλασάρει τον Δάφκο χωρίς επιτυχία. Αν όμως οι δύο ομάδες κακοποίησαν το ποδόσφαιρο, ο διαιτητής Χρήστος Κότσαρης άλλαξε τους κανονισμούς του αθλήματος. Ο διαιτητής από την Μεσσηνία δεν έδωσε πέναλτι στην ανατροπή του Μπατίστα από τον Θανόπουλο, απέβαλε αδικαιολόγητα τον Αναστασίου με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ενώ αντίθετα χαρίστηκε στους Θανόπουλο, Θεοδωράκο και Μόνο, που παρά την πρώτη κίτρινη εξακολουθούσαν να μαρκάρουν αντιαθλητικά τους αντιπάλους τους. Όχι, εγώ τουλάχιστον δεν είχα πρόθεση να τον κρατήσω. Ο Μπατίστα έχει μια ιδιαιτερότητα όταν σε παίζει με την πλάτη, να σε κρατάει από τη φανέλα. Πάντα το κάνει αυτό. Είναι εξυπνάδα βέβαια.
του παίχτη αυτού, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ τι έγινε. Νομίζω ότι καλύτερα θα το δούμε στην τηλεόραση και το είδατε κι εσείς. Ακόμα, ενώ ο κύριος Κότσαρης κάποια στιγμή έμαθε ότι τα μεγάφωνα του γηπέδου δεν λειτουργούσαν, διέκοψε παρόλα αυτά αρκετές φορές το παιχνίδι για να πει στον παρατηρητή να κάνει συστάσεις για τα αντικείμενα που έπεφταν στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, στου κουφού την πόρτα, ο Χρήστος Κότσαρης πήρε την πόρτα και έφυγε. Κάποιος άλλος όμως ευχαριστήθηκε που την έκλεισε. Φέτος έχουμε βάλει ένα παραπάνω στόχο να πιάσουμε μια καλύτερη θέση και να μην κινδυνεύσουμε όπως άλλες χρονιές και συνόμαστε την τελευταία στιγμή. Πώς αισθάνεται ο 35χρονος Βασίλης που έκλεισε το σπίτι του Ολυμπιακού σήμερα? Μπορώ να πω θαυμάσια. Ελπίζουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, τη φάση και τα γκολ να τα έχουμε πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχνάμε στις 6 το απόγευμα, σε λίγα λεπτά, δηλαδή σε 10 λεπτά, σε 9 λεπτά, θα συνδεθούμε με την Καβάλα. Να σας παρουσιάσω πρώτα τους σημερινούς φιλοξενούμενους μας, τους μόνιμους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Βασίλης Βουράκης από δεξιά μου, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΔΕΠ, πρώην διεθνείς διαιτητές, γνώστες των κανονισμών του αθλήματος, του λαοφιλέστερου αθλήματος και στην Ελλάδα. Και αριστερά μου ο κύριος Μάκης Γερμανάκος, πρώην διεθνής διαιτητής. Δεν λέω καμία άλλη ιδιότητα, κύριε Γερμανάκο, όπως ούτε πρόεδρος παρατηρητών, ούτε δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι η γνώμη του κόσμου είναι εκπεφρασμένη για τα άτομά σας σχετικά με τη θητεία που είχατε στα γήπεδα όλα αυτά τα χρόνια που προσφέρατε στο ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από το λειτουργήμα της διαιτησίας. Λειτουργήμα, λέω. Λειτουργήμα. Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός άναψε φωτιές. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα θα το κρίνουμε αμέσως μετά με τη διαιτησία του κυρίου Κότσαρη. Θα προσέξουμε τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται, αλλά θα προσέξουμε και τις φάσεις που έγιναν απόψε. Σε αρκετά γήπεδα, πολλές αμφισβητούμενες φάσεις. Έχουμε κρούσει πρώτα το καμπανάκι της διαιτησίας. Πού βαδίζει η ελληνική διαιτησία? Για να περάσουμε πρώτα να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του κυρίου Σοκράτη Κόκαλη, σχετικά με τη διαιτησία του κυρίου Κότσαρη. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να ξαναδεχθεί τέτοιου είδους διαιτησίες στο μέλλον, όταν όλη η Ελλάδα είδε καταφανέστατα πέναλτι τα οποία έγιναν μπροστά στα μάτια του διαιτητή και τα οποία ο κύριος αυτός, διαλόγους τους οποίους εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αλλά υποψιαζόμαστε, δεν κατελόγησε. Δύο είναι οι λόγοι που μπορεί να συνέβησαν χθες σε αυτό το μάτς. Ή ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος ή ότι είχε κάποια πονηρή σκέψη στο μυαλό του. Και οι δύο όμως αυτοί οι λόγοι θα οδηγήσουν το Ολυμπιακό να απαιτήσει από τις αρμόδιες αρχές τον αποκλεισμό αυτού του διαιτητή από κάθε αγώνα πρώτης εθνικής από εδώ και πέρα. Ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να δούμε αμέσως τώρα με πολύ προσοχή και εσείς, κυρίες και κύριοι, από το σπίτι σας αλλά και μαζί με τους φιλοξενούμενους μας από εδώ, από το στούντιο, τις φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός, τις φάσεις του αγώνα Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Εδώ είναι το πέναλτι που ζήτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στην ανατροπή του Ντανιέλ Μπατίστα. Να το ξαναδούμε με πολύ προσοχή. Εδώ προσέξτε τα σκληρά μαρκαρίσματα για τα οποία, μερικά από τα σκληρά μαρκαρίσματα για τα οποία διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες, θα πρέπει να σημειώσουμε, του Αθηναϊκού είχαν ήδη χρεωθεί με μία κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι ένα γκολ που ακυρώθηκε σαν offside. Αυτά... Να δούμε τη φάση αυτή. Το θα ξαναδούμε τις φάσεις. Μισό λεπτούλι μόνο. Μου ήρθε μια ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ειδήσεων. Οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ παρά τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις για να μην περάσει το νομοσχέδιό τους για την μετοχοποίηση του οργανισμού διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των Ελλήνων φιλάθλων. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχαριστούμε όλοι μας πολύ, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους εργαζομένους του ΟΤΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Κύριε Βουράκη, κύριε Γερμανάκο, θα ξαναδούμε τις φάσεις για μία ακόμη φορά. Παρακαλώ, κύριε Κούτρα, να ξαναδούμε τις φάσεις για μία ακόμη φορά του παιχνιδιού Αθηναϊκού Ολυμπιακού. Πραγματικά άναψε φωτιές και συνέχεια θα περάσουμε και σε άλλα στιγμιότυπα. Εδώ, παρακαλώ, είναι η φάση που ζήτησε ο Ολυμπιακός πέναλτι σε ανατροπή του Ντανιέλ Μπατίστα. Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Σε επόμενες φάσεις μάλλον, όπου διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού αλλά και η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
επειδή δεν δόθηκε κίτρινη κάρτα στους παίκτες του Ολυμπιακού με τις οποίες θα είχαν αποβληθεί. Εδώ έχουμε τον γκολ που ακυρώθηκε offside. Από ό,τι ακούω και οι δύο συμφωνείτε εδώ ότι υπάρχει offside, ορθώς ακυρώθηκε αυτό το γκολ. Λοιπόν, κύριε Βουράκη, κύριε Γερμανόγκο, κύριε Βουράκης. Λοιπόν, είναι αυτά που έχουμε πει τόσες φορές. Δυστυχώς, εδώ που μιλάνε για πρόθεση του Μπατίστα να κάνει όπου είπε προηγουμένως αμυνόμενος του Αθηναϊκού, είναι λάθος. Είναι καθαρό τράβηγμα του αμυνόμενου του Μπατίστα. Πολύ καθαρή φάση. Και μου κάνει εντύπωση γιατί τόσο καθαρή φάση δεν δίνεται να ξεκαθαρίσουν τα παιχνίδια. Αυτό κάνει εντύπωση και στον κόσμο μας, κύριε Βουράκη. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι τι εντύπωση κάνει μόνο στον κόσμο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έχουν πει. Επισημαίνω τον κόσμο, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε ευθύνες στον κόσμο όταν αγανακτισμένος μετά έχουμε κάποια άλλα επακόλουθα. Γιατί κάποια στιγμή και κάποια υπομονή μπορεί να εξαντληθεί, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι το εξής, ότι δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα εμείς οι διαιτητές. Θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα πρέπει να γίνουν προτάσεις. Τώρα, αυτός ο διαιτητής μπορεί να παραπευθεί, δεν ξέρω αν παραπευθεί από τον παρατηρητή του αγώνα. Αν παραπευθεί, μετά από κάποιο διάστημα βγαίνει πάλι να παίξει τον Ολυμπιακό. Για να εστιάσω λίγο την κουβέντα εδώ και θα συζητήσουμε γενικότερα. Θα έχουμε όλο τον χρόνο να συζητήσουμε γενικότερα. Η φάση είναι πολύ καθαρή. Έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι και δεν έδωσε πέναλτι. Και βέβαια να δώσει και την κάρτα, βέβαια. Έπρεπε να δοθούν κάρτες και στις άλλες φάσεις. Και αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Είμαστε το προχωρήσουμε μετά συνέχεια. Ναι. Γιατί είδα ότι μετά από τη διακοπή των αγώνων βλέπω μία. Δεφορμάρισμα. Όχι δεφορμάρισμα των διαιτητών. Ανετοιμότητα. Βλέπω μία αγριάδα στο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο Αθηναϊκό Ολυμπιακού και σε άλλους αγώνες. Θα δείτε το Ιωνικό και σε άλλα παιχνίδια. Πολύ σκληρά παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά τόση αλλαγή. Ενώ ξεκίνησε πολύ όμορφα το πρωτάθλημα.